κέντρο Αλεξάνδρειας. Ένα σπουδαίο ντέρμπι περιλαμβάνει η σημερινή 19η αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νημαθίας, όπου η πρωτοπόρος με 46 βαθμούς ΑΕΛ Αλεξάνδρειας υποδέχεται τον δεύτερο στη βαθμολογία με 40 βαθμούς ΦΑΣ Νάουσα. Η Αλεξάνδρεια με 15 νίκες και μόλις μια ισοπαλία και τέρματα 71 είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αλλά και η Νάος από την άλλη πλευρά δεν τα παρατάει. Η συγκομιδή είναι πολύ καλή. 13 νίκες, μια ισοπαλία και μόλις 2 ήττες για το συγκρότημα του Γιάννη Κερλίδη. Οι δύο ομάδες χαιρετάνε τους φιλάθλους εδώ στην σκεφτήδη του γήπεδου της Αλεξάνδρειας. Τα τέρματα της ομάδας της Νάος είναι 41-11. Και για τους δύο τερματοφύλακες και τους δύο βοηθούς του για να δώσει τώρα την έναρξη του παιχνιδιού. Με την ομάδα της Νάος στη σέντρα. Και τον Αργυρίου να αφήνει στον Πίτο και από εκεί πίσω στον Κώστο Γλίδη. Ξανά ο Αργυρίου παίξει απέναντι με τον Πίτο. Κώστο Γλίδης που ελέγχει χωρίς να πιέζεται, ψάχνει ένα στήριγμα, αφήνει δίπλα του στον Αργυρίου, τον αρχηγό της ομάδας του Fast House σήμερα. Και ξανά στον Πίτο, μια μπροστινή παλιά με στόχο τον Τούφα, η μπάλα κατέβηκε στην πάσα, έψαξε τον Τασιώνα, έκοψαν της Αλεξάνδρειας, ξανά η Νάουσα στην κατοχή, ο Μπιγκάνος στον Παπαγεωργόπουλο, μια μπροστινή πάσα, Λογκινίδης, μεγάλη ευκαιρία, η Νάουσα πολύ κοντά στον γκολ και χάνεται μια κλασική ευκαιρία με τον Λογκινίδη στο 11ο λεπτό. Καψάλι τώρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, πατάει την μπάλα ωραία, σουτάρει, η μπάλα στα δίκτυα. Ο Καψάλης του τυχαίνει να τον βάσει ο γκολ. Βρήκε τον χώρο και στο 13ο λεπτό κάνει το Αλεξάνδρεια Νάουσα 1-0. Στην πρώτη σημαντική ευκαιρία της Αλεξάνδρειας, ο νεαρός Καψάλης ένα δυνατό σου την μπάλα βρήκε στη ρίζα του κάθε του δοκαριού του Κώστο Γλίδη και γράφει έτσι με αυτόν τον τρόπο το 1-0. Τα κοπεί, παίρνουμε τον Παπαδόπουλο της Νάουσας, Παπαγεωργόπουλος τώρα. Ωραία προβολή του Σωτηράκη, επανακτάει την μπάλα η Αλεξάνδρεια, ο Λίτσης είναι Ατανάσοφ. Αυτή μια σέντρα, Καψάλης, μια ακόμη καλή στιγμή να πετύχει και δεύτερο γκολ ο Καψάλης. Μας από τα μακαρίσματα, ο Αβραμόπουλος όμως θα κόψει, θα προλάβει, ο Σωτηράκης αντιπίθεση για την Αλεξάνδρεια τώρα με τον Λίτση. Λίτση μπαίνει με τοπικά, μάλλον από πλάγια θέση, θα γυρίσει. Έκοψε ο Λαφάρας. Ξανά ο Λίτση με προβολή στον Ατανάσοφ που κέρδισε. Αλλά η μπάλα. Στον Ατανάσοφ του μετάνιωσε, γύρισε πίσω. Εκτελεί ο Τούφας. Χαμηλά. Πάρα έξω. Καλή στιγμή για την Άμος αυτή που απειλεί με τον Τούφα. Στο 3. Αλλά φεύγει τώρα για τον Λίτση που καταδιώκεται από τον Πίτο. Είναι γρήγορο ο Λίτση. Αλλά και ο Πίτο κάλυψε σχετικά γρήγορα. Όπως και ο Παπαγεωργόπουλος. Η μπάλα στο Καψάλι. Ένα γύρισμα για το Σωτηράκι που βρίσκεται σε θέση 4. Μια σέντρα του Μαρμαρίδη, δεν βρήκε στόχο. Ατανάσος σημαδεύει τον Λίτση, καλό κοντρόλ του Λίτση και σέντρα προς την εστία του Κωστογλίδη. Μια κεφαλιά του Καψάλη, μπάλα λίγο έξω. Συνεχίζει να πει ο νεαρός Καψάλη. Κεφαλιά, ο Μαρμαρίδης δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τον Πίτο που έβγαλε μια ψηλοκρεμαστή σέντρα και τον Τασιώνα. Τούφας με το δεξί, καλή πάση, μπάλα αρκετά ψηλά όμως από την εστία του Τόλιου. Φάση αυτή στο 45. Αλεξάνδρεια τώρα με τον Καψάλη να κάνει μια σκαυτή παλιά για τον Λίτση. Θα προλάβει αυτός, ο διαιτητής βάζει τη φίλη στο στόμα και στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια.
Πρώτο ημίχρονο, ΑΕ Αλεξάνδρειας, Παρθνάουσα 1-0 με τον γκολ του Καψάλη από το 13. Μπροστά η ομάδα της ΑΕ Αλεξάνδρειας. Θα είμαστε ξανά κοντά σας σε λίγα λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε εδώ στο γήπεδο της Αλεξάνδρειας. Να θυμίσω, ΑΕ Αλεξάνδρειας, Παρθνάουσα 1-0 με τον γκολ του Καψάλη από το 13. Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες μετά το δεύτερο ημίχρονο. Η μπάλα θα περάσει στο δεύτερο, στο πίσω δοκάρι, ο Λίτσι για τον Βλάχο. Η μπάλα πέρασε τον Τούφα, ο Καψάλης. Μπαίνει στη φάση, κεφαλιά, η μπάλα λίγο έξω. Μεγάλη ευκαιρία από τον Καψάλη. Στην ομάδα της Νάουσας. 1-0. Τασιόπουλος εκτελεί. Πολύ δυνατά. Απομάκρυνε ο Παπαγεωργόπουλος. Αθανάσου με τον Λίτσι, παίζουν ωραία το 1-2. Δημόπουλος, η μπάλα στο Καψάλι. Για να δούμε τι εξέλιξη θα έχει αυτή η φάση. Ο Βλάχος εκτελεί, καλοτραβηγμένο, με κεφαλιά. Θα μπλοκάρει ο Κωστογλίδης μια καλή στιγμή μετά από αρκετή ώρα. Δύο παίκτες επιγκάνω σε αυτό το πλάγιο. Γύρισε ωραία ο Τασιώνας, διώκνουν της Αλεξάνδρειας, επιμένει με τον Χατζηγεωργίου η Νάουσα. Γύρισε το Τσακυρίδη, ο Τσακυρίδης θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Πιλιάρης πίνεγε, είναι επιλυτικός, ο Αργυρίου έδιωξε, ο Βλάχος κέρδισε, σήκωσε την μπάλα ψηλά. Χρονομετρικά βρισκόμαστε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, με 4 λεπτά καθυστερήσεις. Ο διαιτητής κ. Μαυρίδης φυρίζει τη λήξη του αγώνα. ΑΕ Αλεξάνδρειας, Παρθνάουσα 1-0. Μεγάλη νίκη για την ομάδα της ΑΕ Αλεξάνδρειας που αποσπάται πλέον 9 βαθμούς μπροστά. Εδώ τελειώνει σε λίγο η μετάδοσή μας. ΑΕ Αλεξάνδρειας, Παρθνάουσα, να θυμίσω 1-0 χάρη στο γκολ του νεαρού Μανώλη Καψάλη από το 13ο λεπτό. Σχετικά άνετα η ομάδα της Αλεξάνδρειας, παρόλο που ήταν 1-0, η νίκη της ήταν άξια. Και εδώ μπήκε και χειροκροτούν από τον κόσμο τους οι παίκτες της Αλεξάνδρειας για αυτή τη σπουδαία νίκη που τη χρήζει το πρώτο φαβορί πλέον και τυπικά, γιατί θεωρητικά ήταν από νωρίς το πρώτο φαβορί. Αποχωρούν κατά χειροκροτούμενοι οι παίκτες της Αλεξάνδρειας. Σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε και εμείς. Τον Βασίλη Σιμόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργη Γιόνι που ήταν στην κάμερα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.